Μόλις ολοκληρώσαμε πριν από λίγο την 23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα περάσαμε 113 θέματα μαζί με τα εκτός ημερησίας. Θα σας αναφέρω τα πιο σημαντικά θέματα που χρήζουν το ενδιαφέρον πιο πολύ όσον αφορά τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της Δυτικής Μακεδονίας. Περάσαμε σήμερα, εγκρίναμε την αποδοχή και κατανομή ποσού 176.572 ευρώ που αφορά την επιχορήγηση του διατροφικού επιδόματος. Εγκρίναμε και συγκροτήσαμε μάλιστα την Τριμελή Επιτροπή Διεξαγωγής ανοιχτής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή αναδόχου που αφορά το έργο συντήρησης ασφαλτικού οδοστρώματος στο βόρειο τμήμα των Γρεβενών, ενός προϋπολογισμού 246.000 ευρώ. Εγκρίναμε τη διάθεση πίστωσης για το έργο προμήθεια ψυχρού ασφαλτομείγματος για τις ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου που αφορά την Κοζάνη για το 2018 και εγκρίναμε τη δαπάνη για την αποκατάσταση των βλαβών από τη Θεομηνία, όπως θυμόμαστε όλοι, στο Λενοτόπι και στον Γράμμο. Στη συνέχεια, εγκρίναμε δαπάνη που αφορά και δεσμεύσαμε ένα ποσό γύρω στις 70.000 ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού για τις ανάγκες ολόκληρης της Καστοριάς για το έτος του 2019 και εγκρίναμε και το πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού που έγινε στις 4 Έκτου του 2018 για την προμήθεια διάφορων αναλώσιμων υλικών που αφορά την περιφέρεια της ΠΕ Φλόρινας αλλά και άλλων ΠΕ. Εγκρίναμε επίσης το πρακτικό του διαγωνισμού του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Καθαρισμός Κήτης Ποταμών Αρμενοχώρη Σιταριάς στην Φλόρινα, όπως και τους όρους της διακήρυξης για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου που αφορά τη συντήρηση τμήματος οδικού δικτύου στις Πρέσπες ενός προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Στη συνέχεια, εγκρίναμε τη συντήρηση τμήματος οδικού δικτύου του Αμιντέου ενός προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, αλλά και τους όρους της δημοπράτησης του έργου που αφορά τη συντήρηση των γεφυρών σε ολόκληρη την Καστοριά. Συγκροτήσαμε την Επιτροπή του Διαγωνισμού του Έργου Διευθέτηση Ρέματος του Επταχώρη που αφορά τη δεύτερη φάση, αλλά και την κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης σε προσωρινό ανάδοχο για το έργο κατακόρυφη σήμανση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής του Βόλου. Θέλω να σας πω ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την ΠΕ Κοζάνης όσον αφορά για να μειώσουμε τα ατυχήματα στο δρόμο και να διαμορφώσουμε μια κουλτούρα οδικής παιδείας στους οδηγούς. Γι' αυτό και εγκρίναμε το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων στιγμιαίας ένδειξης ταχύτητων, τα γνωστά μας ραντάρ. Και κατοχυρώσαμε και την ανάθεση σύμβαση σε προσωρινό μειοδότη στη συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρνας, όπως και εγκρίναμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου των Γρεβενών. Και τέλος, αποδεχτήκαμε ένα μεγάλο ποσό και το κατανέμημα γύρω στις 152.293 που αφορά την εξυγίανση και την αποκατάσταση κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρος, τα γνωστά μας ΜΑΒΕ.